φορές την πρόνοια. Με τι πόρους θα γίνουν όλα αυτά, με τι χρήματα. Το μνημόνιο σας δεσμεύει. Ακριβώς ανάποδο είναι το πρόβλημα. Από αυτό θα έχουμε χρήματα. Ξέρετε τι σπατάλη γίνεται στο προνοιακό σύστημα. Εννοώ όλα 750 ιδρύματα που παίρνουν λεφτά από παντού. Και μετά οι γέροι και τα παιδιά είναι ρακένδυτα και τα τρώει και τα θρέφει η εκκλησία. Λοιπόν, αφήστε το σιγά σιγά. Θα το δούμε και όλο αυτό. Θα το κάνουμε όπως το υποσχεθήκαμε μέχρι το τέλος του χρόνου. Και άλλα πειράχες. Είμαι η υποχρέωσή μας. Το έχουμε υποσχεθεί, εγώ το έχω υποσχεθεί. Γεια σας, γεια σας. Τα πάμε. Θα αρχίσουμε να προγραμματίζουμε το κοινωνικό εισόδημα. Αυτό που εννοούν ελάχιστο εγγυημένο και τέτοια. Λοιπόν, θα το προγραμματίσουμε. Είναι μέσα στις προθέσεις μας. Θα διευρύνουμε σε όλη την Ελλάδα από τον Απρίλιο αυτή την ιστορία που ήταν για 13 δήμους όπως ξέρετε. Και άρα προχωράμε σε ένα πολύ μεγάλο δίκτυο προστασίας. Ενισχύουμε τις 57 συμπράξεις που κάναμε σε όλη την Ελλάδα. Και άρα οτιδήποτε θα πηγαίνει σε αυτές, τα προϊόντα που θάβονται, τα προϊόντα τα οποία πετιούνται το ένα το άλλο, και ενώ είναι μια χαρά εννοώ, θα πηγαίνει στις κοινωνικές συμπράξεις. Ήδη στην προεκλογική περίοδο γύρισα σε πολλές κοινωνικές συμπράξεις. Θα πάω σε όλη την Ελλάδα τώρα. Θα έχω λίγο παραπάνω χρόνο να μιλήσω και να δούμε πώς θα τα οργανώσουμε. Νομίζουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες. Αν κάνουμε οικονομία και φτουρίζουμε τα πράγματα όπως έχει μάθει ο ελληνικός λαός να κάνει, το γεμιστό, τα γεμιστά, είναι επινόηση και του ελληνικού λαού. Με τίποτα δηλαδή, πολύ φτηνά τρώει μια οικογένεια. Θα συνεχίσουμε στην ίδια λογική. Έχει μια γαστρο...